Παραμείνουμε όμως στο θέμα και να καλωσορίσουμε στο στούντιο της Νέας Τηλεόρασης τον πολιτικό αναλυτή Γιάννη Κουτσομίτη. Κύριε Κουτσομίτη, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στη Νέα Τηλεόραση. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αμέσως. Ουσιαστικά οι τρομοκράτες, ύστερα και από τις επιθέσεις που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες στο Παρίσι, επιδιώκουν να δημιουργήσουν μία νέα 11η Σεπτεμβρίου. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, ίσως και στο παγκοσμίως. Πιστεύετε πως τα έχουν καταφέρει? Κοιτάξτε, αυτό που προσπαθούν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό είναι να δημιουργήσουν ένα ρήγμα ανάμεσα στον ελεύθερο κόσμο, στη Δύση και τον μουσουλμανικό κόσμο. Αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι οι δυτικές χώρες πρέπει να το αποφύγουν και οι κοινωνίες πρέπει να το αποφύγουν, γιατί αυτή θα είναι η επιτυχία των τρομοκρατών, να δημιουργήσουν χάσμα μεταξύ πολιτισμών. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι μανιακοί, είναι άνθρωποι που έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο να επεκτείνουν ένα πολύ σκληρό και απάνθρωπο καθεστώς σε όσο περισσότερες χώρες μπορούν, και αυτό πρέπει να σταματήσει. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να υπάρξει παράλληλα και πολιτική διευθέτηση, όπως πολύ σωστά είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα, στη Συρία, ώστε να περιοριστούν οι δυνατότητες επέκτασης του Ισλαμικού κράτους και να αρχίσουν σιγά σιγά οι δυνάμεις οι τοπικές, οι αραβικές και κυρίως οι συριακές να ανακτήσουν τα εδάφη τα οποία έχει κατακτήσει το Ισλαμικό κράτος. Είναι μια δύσκολη επιχείρηση, η οποία πρέπει να έχει συντονισμό πολλών κρατών. Είναι ευχάριστο ότι υπάρχει πλέον συζήτηση ανοιχτή μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία, και θα μεταβεί και στη Μόσχα ο κύριος Ολάντ να συζητήσει με τον κύριο Πούτιν. Το Γενικό Επιτελείο της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δώσει κάλυψη στρατιωτική στο αεροπλανοφόρο το γαλλικό που μεταβαίνει στην περιοχή. Οπότε βλέπουμε μια πρακτικά σύγκληση και της Δύσης με τη Ρωσία για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απειλή. Η Ευρώπη όμως πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει όλο αυτό? Υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Το ένα, το επίπεδο, είναι το στρατιωτικό. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή καλώς γίνονται οι βομβαρδισμοί, αλλά δεν πρέπει μέχρι να υπάρξει ειρηνευτικό σχέδιο να υπάρξει επέμβαση χερσαίων δυνάμεων. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρξει καθόλου επέμβαση χερσαίων δυνάμεων δυτικών χωρών. Θα ήταν καλύτερο στην τελική φάση να υπάρχουν δυνάμεις αραβικές, οι οποίες αν χρειαστεί να καταλάβουν τα εδάφη. Από την άλλη, πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας γύρω από την κοινωνική ζωή. Θα αναγκαστικά θα χρειαστεί να υποστούμε και κάποιες ταλαιπωρίες στις μετακινήσεις μας, στην καθημερινότητά μας, αλλά είναι για την ασφάλειά μας, για την ασφάλεια των παιδιών μας και των συνανθρώπων μας, και πρέπει να το δεχθούμε. Και το τρίτο είναι να αποφύγουμε τη στοχοποίηση γενικά των προσφύγων και των μουσουλμάνων. Πολλοί το έχουν συνδέσει αυτά τα δύο, τα σχετίζουν, το προσφυγικό με τις επιθέσεις. Μπορεί να υπάρξει τέτοιος συσχετισμός? Οι πρόσφυγες στην πολύ πολύ μεγάλη τους πλειοψηφία φεύγουν για να γλιτώσουν τους βομβαρδισμούς και από το Ισλαμικό κράτος. Φυσικά, μέσα σε 500.000 σε 1 εκατομμύριο ανθρώπους, είναι πολύ πιθανό να παρισφρήσουν και κάποια στοιχεία εξτρεμιστικά. Γι' αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι, πρέπει να γίνουν τα hot spots στην Τουρκία, να ξεκινήσει ένας έλεγχος από την Τουρκία. Που ζητά και η Ελλάδα. Και ένα άλλο σημαντικό που δεν έχει σημειωθεί είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια ταυτοποίηση των διαβατηρίων με το συριακό καθεστώς. Διότι ακούσαμε και μάθαμε τις τελευταίες μέρες ότι το διαβατήριο που βρέθηκε ήταν πλαστό και θα μπορούσε να είχε ταυτοποιηθεί πολύ γρήγορα και στη Λέρο, εάν υπήρχε συνεννόηση με τις συριακές αρχές. Δηλαδή, είναι διάφορα επίπεδα ασφαλείας που πρέπει να λειτουργήσουν από εδώ και πέρα. Και έχουμε την Παρασκευή την πολύ σημαντική σύνοδο υπουργών στις Βρυξέλλες, των υπουργών εξωτερικών και άμυνας, όπου θα συζητηθούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα βοήθειας και της Γαλλίας και ενίσχυσης της άμυνας της Ευρώπης. Κύριε Κουτσομίτη, δικαιολογείται κατά τη γνώμη σας αυτό το παγκόσμιο σοκ, δηλαδή με το παραμικρό πλέον σε όλο τον κόσμο δημιουργείται πανικός? Είναι πολύ λογικό όταν διαταράσσεται η κοινωνική ζωή, διαταράσσεται η ειρήνη, έχουμε θύματα αθώους ανθρώπους, νέους ανθρώπους, είναι ένα πλήγμα στη δημοκρατία. Αυτό δεν μπορεί να αφήσει κανέναν αδιάφορο. Είναι κάτι το οποίο όλους μας σοκάρει, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, αναγκαστικό. Βρισκόμαστε σε πόλεμο με την τρομοκρατία. Κάποιες στιγμές θέλουμε να το ξεχνάμε, γιατί είναι πολύ δυσάρεστο. Δεν θέλουμε να θυμόμαστε τους αποκεφαλισμούς και όλα αυτά τα απέσια εγκλήματα τα οποία κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά από την άλλη είναι εκεί και είναι κοντά μας.
Ακόμα και 200 μίλια νοτίως της Κρήτης, στη Βόρεια Λιβύη, υπάρχουν εδάφη στη Βόρεια Λιβύη που έχουν καταληφθεί από το Ισλαμικό κράτος. Άρα δεν μπορούμε και ως Ελλάδα να είμαστε αδιάφοροι. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και πρέπει να πάρουμε μέτρα και ασφάλειας, αλλά να είμαστε και αρκετά κοινωνικά συγκροτημένοι, ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση. Πιστεύετε ότι η κατάσταση θα χειροτερεύσει ή είστε αισιόδοξος? Είμαι λίγο αισιόδοξος, γιατί βλέπω ότι τα μεγάλα κράτη και οι μεγάλοι ηγέτες κατάλαβαν το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και το πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, αυτή την περίφημη συνομιλία που είδαμε του κυρίου Ομπάμα με τον κύριο Πούτιν στο τραπεζάκι στην Ατάλεια. Πόσο διαφορετικό ήταν το κλίμα από άλλες συναντήσεις που είχαν βρεθεί και ήταν παγωμένοι ο ένας μακριά από τον άλλον. Έχουν, πιστεύω, καταλάβει το πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Μάλιστα, κύριε Κουτσομίτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.